Μια που λέτε για καλή χρονιά, δεν ξέρω πόσο καλή χρονιά θα είναι για το κόμμα σας, με δεδομένο ότι βλέπετε ότι από προχθές υπάρχει ένα κλίμα ενός προεξοφλημένου διαζυγίου και υπάρχουν και προβλήματα συνοχής. Τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στους ανεξάρτητους Έλληνες? Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά, γιατί και για τη χώρα και για τους πολίτες καταρχήν, γιατί αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, μια και η κυβέρνηση έχει πετύχει σε σημαντικούς στόχους. Είναι η έξοδος από τα μνημόνια, σταθεροποίηση της οικονομίας. Επίσης, την επόμενη περίοδο θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντική και πολιτικά και κοινοβουλευτικά, γιατί υπάρχουν θέματα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η αύξηση του κατώτερου μισθού, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η επιδότηση του ενοικίου. Αυτές είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες νομοθετικές που θα αναλυφθούν για να απαλύνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς. Θα οδηγήσουμε τη χώρα ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη και στην καινούργια προοπτική. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ θετικά και ελπιδοφόρα. Από αυτά τα θετικά και τα ελπιδοφόρα, λοιπόν, δεν θα ήταν κρίμα να μην τα πιστωθούν και οι ανεξάρτητοι Έλληνες ως ο ένας από τους δύο κυβερνητικούς εταίρους? Θέλω να πω και εγώ, κυρία Μελιγκόνη, ότι αυτά τα βήματα τα σημαντικά που έκανε η κυβέρνηση, στην οποία και συμμετέχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, σαφέστατα έγιναν και με την συνδρομή και με τη δουλειά και την πλάτη που κατά διαστήματα έβαλαν και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και γι' αυτό εγώ υποστηρίζω, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, ότι θα πρέπει η θητεία αυτής της κυβέρνησης να ολοκληρωθεί. Διότι τώρα είναι το πιο παραγωγικό κομμάτι. Τώρα περιμένουν οι πολίτες, προσδοκούν πάρα πολλά από εμάς. Έχετε μοιραστεί αυτές τις απόψεις, αυτές τις εισηγήσεις σας με τον πρόεδρό σας, τον κύριο Καμένο? Δυστυχώς θέλω να πιστεύω ότι ίσως είναι λόγω φόρτου που έχει, που δεν μπορέσαμε, παρά το γεγονός ότι εγώ το επιδίωξα πολλές φορές, να μιλήσουμε και να συζητήσουμε μαζί, διότι θεωρώ ότι στην παρούσα φάση επιβάλλεται με σοβαρότητα, με θεσμικά βήματα, χωρίς να κάνουμε περιττό θόρυβο που διατεράσει, κύριε Μελιγκόνη, τις συνθήκες ομαλότητας στην κοινωνία. Να αφήσουμε καταρχήν να εξελιχθούν οι κρίσιμες διαδικασίες για το ζήτημα της ονοματολογίας της γειτονικής μας χώρας, γιατί περί αυτού πρόκειται, περί της μεγάλης αυτής αναταραχής που υπάρχει. Στη συνέχεια, να διαβάσουμε και να μελετήσουμε τα τελικά κείμενα που σχετίζονται με αυτές. Και μετά ο καθένας από εμάς να πάρει με ψυχραιμία τις αποφάσεις, με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και των πολιτών. Εγώ ο καθένας ως κόμμα ή ως πολιτικά στελέχη? Γιατί αν μιλάτε για το δεύτερο, καταλαβαίνω ότι η πρότασή σας προς τον κύριο Καμένο είναι να μιλήσει για κατασυνείδηση ψήφου του κάθε βουλευτή και η του κάθε στελέχη. Η πρότασή μου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και αυτοσυγκράτηση στην παρούσα φάση. Δεν είναι δυνατόν να λέμε, παράδειγμα, φεύγω από την κυβέρνηση, αποσύρω τους υπουργούς που εδώ έχω μια ένσταση, διότι θεωρώ ότι οι βουλευτές, υπουργοί, υφυπουργοί και όσοι στελεχώνουν μια κυβέρνηση στη βάση προγραμματικών συμφωνιών δεν είναι αντικείμενα, δεν είναι βαλίτσες για να αποσύρονται ή να απομακρύνονται όπως. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα κείμενα που θα έρθουν. Και στη συνέχεια ο καθένας έχει τη δυνατότητα, στη δημοκρατία ζούμε, να ορθώσει και τον αντίλογο εάν θέλει. Αλλά το να λέμε τώρα, πριν καν έρθει η συμφωνία στη χώρα μας, και ενώ οι εξελίξεις βρίσκονται στη γείτονα, ότι φεύγουμε από την κυβέρνηση, δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Εσείς είπατε ότι λόγω των γιορτών ενδεχομένως δεν έχει καταστεί εφικτό να μιλήσετε με τον κύριο Καμένο. Το επιδίωξα όμως. Ναι. Και το κρατάμε αυτό. Κυρία Χρυσοβελώνη, εσείς τι θα κάνετε εάν ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις, αποφασίσει να φύγουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες από την κυβέρνηση? Ο καθένας, κοιτάξτε να δείτε, με όλο το σεβασμό που έχω στο πρόσωπο του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά αποφασίζει εκείνος να φύγει από την κυβέρνηση, αν αποφασίσει τελικά να φύγει από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι τον τελικό λόγο για την στελέχωση της κυβέρνησης τον έχει ο Πρωθυπουργός. Αυτό αναφέρει το προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εγώ προσωπικά
πριν καν φτάσουν τα τελικά κείμενα που σχετίζονται με την περιβόητη αυτή συμφωνία στη χώρα, πριν τα μελετήσω, γιατί και εγώ θέλω να τα μελετήσω. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει ότι ξέρει σε βάθος τι διαλαμβάνουν αυτά τα κείμενα. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις. Εγώ θα αποφασίσω με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών. Αλλά θεωρώ ειλικρινά ότι είναι επιβεβλημένο αυτή η κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο της και να ολοκληρώσει τη θητεία της. Έχουμε σοβαρά πράγματα, πολύ σοβαρά πράγματα να κάνουμε. Δεν λέω ότι το θέμα το ονοματολογικό δεν είναι σοβαρό, αλλά έχουμε και άλλα εξίσου σημαντικά πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι από τη στιγμή κατά την οποία δεν έχουμε καν τα δεδομένα στη χώρα μας, διότι είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία αυτή τη στιγμή στα Σκόπια, θα πρέπει το έργο της κυβέρνησης να συνεχίζεται απερίσπαστο, ο κάθε υπουργός στο χαρτοφυλάκιό του και στις αρμοδιότητες που έχει, και κυρίως να μην διαταράσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Οι πολίτες έχουν πολλά να περιμένουν από μας και δικαίως οι Έλληνες πολίτες, ένα συντριπτικό ποσοστό, έχει ταλαιπωρηθεί όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Οφείλουμε λοιπόν να επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και την προσοχή μας στο να ανακουφίσουμε την καθημερινότητα, να ανατάξουμε την κοινωνία, να συνεχίσουμε, γιατί εγώ το θεωρώ κορυφαίας προτεραιότητας και αυτό, τον αγώνα για την πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, να ευχόμαστε μεγάλες υποθέσεις όπως της Νοβάρτης να προχωρήσουν οι διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να έρθουν στη χώρα μας επενδύσεις, να υπάρχει πραγματική και επί της ουσίας ανάπτυξη. Υπάρχει ένα τόσο μεγάλο και ουσιαστικό έργο να επιτελέσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια συγκράτηση. Αυτό δεν αφορά όμως πρωτίστως τον κύριο Καμένο. Θέλω να πω, για όλα αυτά που περιγράφεται, βοηθούν δηλώσεις του τύπου πρωθυπουργός αποστατών κτλ.? Παρά το γεγονός ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σχολιάζω τη δήλωση κανενός, γιατί αυτό δεν είναι δουλειά μου, ίσως είναι δικιά σας δουλειά, τούτης θα το πω ότι τέτοιου είδους δηλώσεις σε καμία περίπτωση δεν βοηθούν, πόσο μάλλον όταν και εκείνος αυτή τη στιγμή συνεχίζει να συμμετέχει σε αυτήν την κυβέρνηση, και οφείλω να το πω δημόσιο ότι και το έργο που ο ίδιος έχει επιτελέσει ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και το έργο όλων των υπολείπων υπουργών, τώρα αναφερόμαστε στους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά και των βουλευτών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει, χάρην αυτού του πολύ σημαντικού έργου που έχει γίνει και των όσων σημαντικών πρόκειται να εξελιχθούν στη συνέχεια, να υπάρξει αυτή η περίσκεψη και η αυτοσυγκράτηση. Λέτε ότι ώσπου να δείτε τα τελικά κείμενα δεν μπορείτε να αποφανθείτε. Ξέρετε γιατί το λέω. Όχι, είστε και νομικός, ακούγεται απολύτως λογικό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής όμως. Ως νομικός, μπορείτε να πείτε ότι είναι, ότι είναι διαστροφή, ας πούμε, αλλά εγώ πάντοτε όταν υπάρχουν γραπτά κείμενα, πάντοτε μου αρέσει πριν επιχειρηματολογήσω γύρω από αυτά να τα έχω αναγνώσει. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί είναι γνωστό ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αλλά με δεδομένο ότι το κόμμα σας ως τώρα λέει όχι, όχι για τις λεπτομέρειες, λέει όχι γιατί δεν θέλει το όνομα της Μακεδονίας να υπάρχει στην ονομασία μιας γειτονικής χώρας. Επ' αυτού τι λέτε? Ειλικρίνεια, ότι όντως οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και αν θέλετε και εμένα προσωπικά, είναι κάτι που με ενοχλεί. Μπορεί συναισθηματικά να μην έχει περισσότερο αξία πέραν της συναισθηματικής. Όμως, εδώ τώρα είμαστε στη φάση που πρέπει να αξιολογήσουμε το σύνολο με βάση το συμφέρον της χώρας και των πολιτών. Εσείς, αν υποθέσουμε για την οικονομία της συζήτησης ότι όλες οι λεπτομέρειες και όλα τα τελικά κείμενα είναι βάση όσων έχουν συνομολογηθεί, όσων προβλέπονται στη Συμφωνία των Πρεσπών, είναι θετική ή αρνητική η Συμφωνία των Πρεσπών για τη χώρα? Δεν είναι βάση όσων έχουν. Θεωρώ ότι από τότε από που υπογράφηκαν τα κείμενα στις Πρέσπες, θεωρώ ότι έχουν γίνει κινήσεις διορθωτικές και βήματα θετικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας λέω ότι έχουμε φύγει από εκείνα τα οποία είχαν συμφωνηθεί τότε, δηλαδή έχουν προσθεθεί θετικά στοιχεία. Όμως επειδή ακριβώς ο διάβολος πολλές φορές κρύβεται στις λεπτομέρειες, θα ήθελα να αναγνώσω τη συμφωνία και τα κείμενα, κάτι που
όπως ξέρετε πολύ καλά, θα το πράξει και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα το πράξει. Όπως συμβαίνει και με το οποιοδήποτε κείμενο νομοθετικό ή συμφωνία έρχεται προσκύρωση στη Βουλή. Πάντως καταλαβαίνω ότι μπορεί και να κινείται σε θετική κατεύθυνση η συμφωνία. Μπορεί, λέτε. Δεν το αποκλείεται. Ναι, μα πάντοτε εδώ μετράμε, ξέρετε, δηλαδή ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά και ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Όμως εδώ οφείλουμε να αξιολογήσουμε και το τι αφήσαμε να χάσουμε τα χρόνια τα παλιά, διότι αυτό δεν είναι μια καινούργια ιστορία, mm-hmm. έτσι. Και να αξιολογήσουμε, αν κυρώσουμε αυτή τη συμφωνία, τι είναι εκείνο που θα πετύχουμε και θα διασφαλίσουμε, το οποίο τελικά θα είναι προς το συμφέρον της χώρας. Κυρία Χρυσοβελώνη, ακούμε και συναδέλφους σας, στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων, βουλευτές, όπως ο κύριος Κατσίκης, να λένε ότι εάν φύγουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, εάν αποχωρήσουν από την κυβερνητική πλειοψηφία, αυτομάτως χάνεται η δεδηλωμένη. Νομικά και συνταγματικά δεν ισχύει, το ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει λόγος να το κουβεντιάζουμε. Πολιτικά εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη αυτή? Κοιτάξτε, η δεδηλωμένη χάνεται πάντοτε κατά έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Με έναν από τους δύο τρόπους. Δεν θεωρώ ότι χάνεται κάπως διαφορετικά, αλλά ξέρετε, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ας αφήσουμε να εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι θα πρυτανεύσει η λογική και η αυτοσυγκράτηση. Μάλιστα. Θέλω να το πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν συνδράμει πάρα πολύ ουσιαστικά στο κομμάτι του κυβερνητικού έργου που έχει παραχθεί και γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι όλο αυτό το πράγμα θα το διαφυλάξουν. Θα το διαφυλάξουμε μάλλον όλοι μαζί. Αν δεν διαφυλαχθεί, τέλος πάντων, είμαστε τώρα σε μια φάση που κινδυνεύει το κόμμα σας να ισχύσει η περίφημη παροιμία για την καρδάρα με το γάλα. Δεν θα ήθελα να κάνω τέτοιες σκέψεις, ειλικρινά σας το λέω. Mm-hmm. Και πραγματικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τα πράγματα προσπαθώ πάντα να τα βλέπω θετικά και να πιστεύω ότι τελικά θα δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση, η οποία πάντοτε, και το έχω πει πολλές φορές με κίνδυνο να γίνω κουραστική, mm-hmm. θα είναι προς το συμφέρον της χώρας και Μάλιστα. των πολιτών, γιατί είναι το μόνον που πρέπει αυτή τη στιγμή να μας ενδιαφέρει. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλο έργο από αυτή την κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχουν και ανεξάρτητοι Έλληνες, και θα πρέπει αυτό το σημαντικό έργο και να διαφυλαχθεί, αλλά και να μπορέσει να εξελιχθεί, και δεν λέμε μόνο να τελειώσει η θητεία αυτής της κυβέρνησης, να δοθεί και άλλη μια θητεία σε αυτή την κυβέρνηση. Μάλιστα. Και κλείνοντας, κυρία Χρυσοβελώνη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν και στην κοινοβουλευτική, αν και εσείς στην τελευταία Βουλή δεν είστε βουλευτής, στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας πάντα είχατε πρόσκληση, σωστά? Ναι. Για μεθαύριο έχετε προσκληθεί. Θα απαντήσω. Ναι. Το πρωί που είχα δώσει μια συνέντευξη στο Real που είπα ότι δεν έχω προσκληθεί. Γι' αυτό σας ρωτάω. Όντως δεν είχα μέχρι τότε προσκληθεί. Στη συνέχεια έλαβα πρόσκληση, όμως εξήγησα ότι την Τετάρτη έχω ανηλυμένη υποχρέωση στην Πάτρα, Μάλιστα. στα πλαίσια κάποιων περιοδιών που πραγματοποιώ επισκεπτόμενη συμβουλευτικά κέντρα, η οποία ήταν ήδη καθορισμένη πριν τις γιορτές και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα είμαι, Μάλιστα. χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν έχω άποψη και ότι δεν μπορώ και την άποψή μου να την μεταφέρω, αν και εφόσον κάποια στιγμή ο Πρόεδρος θελήσει να μιλήσει και μαζί μου. Βασικά όμως mm-hmm. είναι μια συνεδρίαση στην οποία θα μετέχουν οι βουλευτές που είναι και μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κυρία Υφυπουργέ των Εσωτερικών, κυρία Χρυσοβελώνη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην τηλεφωνική και φυλάσσομαι να σας έχουμε μια από τις επόμενες μέρες και εδώ στο στούντιο να κάνουμε αναλυτικά την κουβέντα. Και όταν πλέον θα έχουμε το κείμενο της συμφωνίας, Βεβαίως. Θα επιχειρηματολογήσουμε και από αυτού. Μακάρι. Κυρία Χρυσοβελώνη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι,